Είναι μια έρευνα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου σε συνεργασία με την Ελστάτ. Παρουσιάστηκαν πολύ πρόσφατα τα στοιχεία. Μάλιστα. Σε γενικές γραμμές υπάρχει ένα θετικό ισοζύγιο ενάξεων και διαγραφών των επιχειρήσεων. Θα μας σχολιάσει ο κύριος Αλιχεράκης. Ακριβώς, μας δώσει τη δική του εκτίμηση και μάλιστα σε περίοδο πανδημίας, έτσι. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι διαγραφές σε σχέση εντάχει ένα μικρό σχόλιο είναι λιγότερες από τις εγγραφές των επιχειρήσεων. Μιλάμε πάντα λοιπόν για το Ηράκλειο. Λοιπόν, το 2019 έχουμε 1.256 εγγραφές, 952 διαγραφές, περισσότερες, δηλαδή οι εγγραφές κατά 304. Το 2020, 1.152 οι εγγραφές, 625 διαγραφές και εδώ βλέπουμε μια σημαντική πτώση των επιχειρήσεων που δεν πάνε για λουκέτο, για διαγραφή και 527 είναι περισσότερες λοιπόν οι επιχειρήσεις που προχώρησαν στην έναρξη λειτουργίας το 2020, επισημένω, εν καιρό πανδημία. Και 2021 μέχρι τον Οκτώβριο, τον περασμένο μήνα δηλαδή, έτσι, 1.069 οι εγγραφές των επιχειρήσεων, 395 διαγραφές, 527 είναι περισσότερες οι επιχειρήσεις που έκαναν εγγραφές. Είναι, να επαναλάβουμε ότι είναι στοιχεία του Επιμελητηρίου αλλά και της Ελστάτ. Βέβαια, αλλά θα φιλοξενούμε τον κύριο Αλιφιεράκη και το ερώτημα το οποίο προκύπτει αυτή τη στιγμή, καθώς σχολιάζεις, αναφέρεσαι σε μία περίοδο πανδημίας, σε μία διετία επιδημιολογικής κρίσης και λες πώς είναι δυνατόν να είναι περισσότερες οι επιχειρήσεις οι οποίες άνοιξαν από αυτές που έκλεισαν από τη στιγμή που βιώνουμε κατά κάποιο τρόπο πάρα πολλές περιοχές μια οικονομική κρίση. Υπάρχουν οικονομικές συνέπειες στο πορτοφόλι, στην τσέπη επιχειρηματιών. Πάμε στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Να σας καλησπερίσω, κύριε Αλιφιεράκη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Η απορία μας δεν είναι θετική κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια θα μου πείτε τώρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, θα μου πείτε πόσες επιχειρήσεις υπολειτουργούν και δεν φαίνονται στη λίστα με αυτές που έβαλαν λουκέτο. Ναι, αυτό είναι το ένα, είναι η απάντηση. Και το άλλο είναι ότι ναι, μέσα σε καιρό πανδημίας δεν υπάρχει αυτό, υπάρχει αυτή, να το πω έτσι λίγο, αυτό το παράξενο το οποίο συμβαίνει. Πλην όμως να σας πω ότι για πολλούς και διάφορους λόγους κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες εμείς βλέπουμε και το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας ότι είναι κλειστά τα μαγαζιά ή υπολειτουργούν, έτσι, δεν έχουν δηλώσει ότι έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους και αυτό δεν φαίνεται βέβαια στα χαρτιά και αυτό είναι ένα παράδοξο. Συμβαίνει όμως. Συγγνώμη. Ναι. Από την άλλη όμως αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι σε μία περίοδο κρίσης, έτσι, κάποιος πιθανόν να σκέφτεται να δημιουργήσει, να αλλάξει κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Έτσι, δηλαδή να δημιουργήσει κάτι το οποίο ενδεχομένως θα προσφέρει κάποιες υπηρεσίες ή κάποια άλλη δραστηριότητα, κάτι το οποίο δεν θα το έκανε σε normal εταιρείες. Είναι στον κλάδο των υπηρεσιών αυτές, σωστά, στον τομέα των υπηρεσιών. Ναι, κυρίως. Δημιουργούνται νέες ανάγκες, ξέρετε, έτσι, δημιουργούνται νέες ανάγκες. Παράδειγμα, ας πούμε, το delivery είναι η διανομή δηλαδή κατοίκων, έτσι. Είναι κάτι το οποίο αυξήθηκε πάρα πολύ στο διάστημα αυτό και το ηλεκτρονικό εμπόριο, έτσι. Μιλάμε τώρα για την περίοδο του 20 και του 21, σωστά, στο οποίο είχαμε lockdown, έτσι. Κύριε Λιφιεράκη, μπορούμε να εστιάσουμε στους κλάδους που παρουσιάζουν έτσι την αύξηση στις εγγραφές και στην διάρκεια της τριετίας. Ναι, κοιτάξτε, όλοι οι κλάδοι, να σας πω γιατί είναι αυτά, είναι στοιχεία τα οποία δεν ξέρω, δεν έχετε παρουσιάσει, αλλά υπάρχουν όμως, αν θέλετε, στο 20 και στο 21, έχουμε ένα θετικό, έχουμε ένα πάρα πολύ καλό έτσι στοιχείο, αν θέλετε, και είναι στη μεταποίηση. Μεταποίηση τι σημαίνει, είναι το κομμάτι το οποίο έτσι περισσότερο και ποιοτικά θα έλεγα, σούμε, απασχολεί έτσι περισσότερους, και έχει να προσφέρει και περισσότερα στην εθνική οικονομία. Έτσι, είναι ένας σημαντικός κλάδος, θα έλεγα, για το οποίο είδαμε αύξηση. Μια αρκετά σημαντική αύξηση, θα έλεγα. Έτσι, εδώ, αν θέλετε και ειδικότερα στοιχεία, έχουν δημιουργηθεί 320 νέες εγγραφές την περίοδο του 2021, 84 διαγραφές, οπότε έχουμε ένα θετικό πλεόνασμα στο 236. Είναι πάρα πολύ καλό. Μάλιστα, θέλω ένα σχόλιο για τον κλάδο της εστίασης. Φιλοξενήσαμε τώρα στο τρίτο μέρος της εκπομπής πριν από λίγο από εσάς, τον κύριο Ριγάκη, τον αντιπρόεδρο και του Σωματείου του Συλλόγου. Ναι. Μας λέει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Έχουν πάρθει κάποια μέτρα, δεν τα βγάζουμε πέρα. Κατεβαίνουμε και σε κινητοποίηση
την Τρίτη, αφού γκράζεστε την συγκεκριμένη κατάσταση και αυτό το κλίμα το οποίο δημιουργείται. Κοιτάξτε, βέβαια, είναι πράγματι ένα. Έχετε αυτός ο κλάδος να πληρώσει σε αυτή την περίοδο, έτσι τα περισσότερα θα έλεγα, γιατί από τη μία είναι η αστυνόμευση στην οποία έχει επιφορτιστεί, κάτι το οποίο δεν το αναλογεί θα έλεγα, και από την άλλη η δυσκολία όλη αυτή, έτσι, και ο κόσμος ο οποίος είναι επιφυλακτικός αν θέλετε, αλλά κυρίως αυτό τώρα το οποίο θα επισημάνουμε είναι περισσότερο ότι δεν είναι υπεύθυνος ο κάθε καταστηματάκης, δεν μπορεί να είναι και να παίζει τον ρόλο του αστυνομικού. Ξέρετε, αυτά τα δύο είναι, δεν συμβαδίζουν αυτά τα δύο. Το να είσαι, ας πούμε, έτσι, να φιλοξενείς κόσμο και από την άλλη, ας πούμε, να τον αποθείς. Είναι πράγματα, ας πούμε, συγκρόμενα, τα οποία δημιουργούν έτσι ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον εργασίας, θα έλεγα, για τους. Η λύση ποια είναι, βέβαια, Βάλια? Αν υπάρχει plan B, υιοθέτησαν αναγκαστικά αυτοί οι άνθρωποι κάποια συγκεκριμένα μέτρα, μήπως θα πρέπει να υπάρξει και ένα πλάνο στήριξης από τη στιγμή που δεν θα πάρθουν πίσω, γιατί η κυβέρνηση πιστεύει ότι πρέπει να μειωθούν, να αυξηθούν οι εμβολιασμοί, να μειωθούν τα κρούσματα και κατά πολλούς καλά κάνει. Μήπως θα πρέπει να υπάρξει ένα plan B να στηριχθούν αυτές οι επιχειρήσεις? Το λογικό θα έλεγα είναι αυτό, ναι. Και με το δεδομένο ότι όλα δείχνουν ότι η πανδημία καλά κρατεί, αρχίζουμε σιγά σιγά δυστυχώς και μπαίνουμε στην καρδιά του μεγάλου έτσι, νέου κύματος. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Λιφιεράκη, ένας νέος επιχειρηματίας που θέλει τώρα ας πούμε, να ανοίξει τα φτερά του, θα το συμβουλεύατε να ανοίξει μία επιχείρηση αυτή τη χρονική περίοδο? Βεβαίως θα το συμβούλευα και είναι πολλά πράγματα, ξέρετε, τα οποία μπορούν να συμβούν μέσα σε αυτή εδώ την περίοδο. Έτσι, δηλαδή, οι νέα πράγματα, σας λέω, όλη αυτή η κατάσταση φέρνει και δίνει και κάποιες ευκαιρίες, θα έλεγα, οι οποίες από κάποιους είναι ορατές και θα μπορούσαν κάλλιστα βέβαια να μπορούν να συμβάλλουν καλύτερα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, σίγουρα υπάρχει ευκαιρία. Σίγουρα. Μάλιστα. Κύριε Αλφιεράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Με ένα αισιόδοξο μήνυμα κλείνουμε τη συζήτηση έτσι, με τον κύριο Αλφιεράκη να επενδύσουν, να επιχειρήσουν, να το προσπαθήσουν, να προσπαθήσει η νέα γενιά να ανοίξει ένα κατάστημα, μια επιχείρηση παρά το γεγονός ότι είναι μια δύσκολη περίοδο. Και όπως μας έχει αποδείξει το Επιμελητήριο Ηρακλείου, Νίκο, πάντα στέκεται δίπλα στους επιχειρηματίες. Οπότε και ένας άνθρωπος που θέλει να επενδύσει μπορεί να απευθυνθεί για περισσότερες συμβουλές στο Επιμελητήριο Ηρακλείου προκειμένου να αποχωρήσει στη νέα επιχείρηση. Βέβαια.